Γεια σας, είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαούλης. Πριν περάσουμε να αναλύσουμε τις τρεις καθιερωμένες μας κατηγορίες, την ενδεκάδα, τη στιγμή και τον MVP, εσείς μπαίνετε στο site του Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη αγωνιστική των play-off και των play-out, με μεγάλους νικητές και με μεγάλους χαμένους. Νικητές όπως ο ΠΑΟ και η Λάρισα, χαμένους όπως η ΑΕΚ και ο Πανετολικός. Εδώ μαζί μας με τον Κωνσταντίνο Τζάλιαρη θα αναλύσουμε τις τρεις κατηγορίες μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σας. Και ξεκινάμε φυσικά με την ενδεκάδα της αγωνιστικής. Σχήμα 4-4-2 και δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας. Ξεκινάμε, Κωνσταντίνε, από τον ενδοφύλακα. Νομίζω ο Νίκος Παπαδόπουλος μπορεί να δέχτηκε δύο γκολ, αλλά έκανε κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια. Σκόραρε στις καθυστερήσεις και χάρισε τον βαθμό στον Αστέρα Τρίπολης. Με έμπνευση από τον Μπόνο της Σεβίλης που είχε κάνει το ίδιο λίγες ώρες νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου, ναι, ο Παπαδόπουλος έχει πετύχει εκπληκτικό γκολ με σουτ μονοκόμματο στην κίνηση δεξί που δεν μπορούσε να σταματήσει ο Διούδης. Οπότε έδωσε και τον βαθμό στον Αστέρα στο 97. Τετράδα της άμυνας, δεξιά ο Μπέρτος, αριστερά ο Χουάνκαρ του Παναθηναϊκού και κέντρο άμυνας ο Εραμούσπε του Παζιάννενα και ο Διαμαντής από τον Όφη. Δύο ασίστ ο Χουάνκαρ για τον Παναθηναϊκό μέσα σε δύο περίπου λεπτά για τον Φεντερίκο Μακέντα, ένα για την κεφαλιά του Ιταλού και ένα για το πλασέ που κάνει από κοντά για το 2-0 αρχικά των Πράσινων. Και ο Εραμούσπε είναι αυτός που ξεχωρίζει από την άμυνα γιατί έχει πετύχει γκολ σε πολύ σημαντική νίκη για τους Γιαννιώτες. Τετράδα στα χαφ, πολύ γεμάτα με πολλά γκολ. Δεξιά ο Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ, αριστερά ο Μασούρας του Ολυμπιακού και στον άξονα ο Λουίς Φερνάντες από τον Αστέρα Τρίπολης και ο Ντέλετιτς από τη Λαμία. Αν θέλουμε να πάμε στα play-out, πάλι ο Ντέλετιτς έχει κάνει τρομερό παιχνίδι και έχει χαρίσει μια σπουδαία νίκη στην Λαμία απέναντι στον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ο Λουίς Φερνάντεθ έχει γκολ και έχει και ασίστ στον Παπαδόπουλο για τους Αρκάδες. Σε παρόμοια γκολ ουσιαστικά, από το ίδιο σημείο εκτελούν και οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο Μασούρας έχει γκολ για τον Ολυμπιακό, το χρυσό γκολ απέναντι στον Άρη. Και ο Ζίβκοβιτς έχει κάνει ένα από τα καλύτερα μάτς του στον ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν και έχει πετύχει δύο γκολ κοντά στην ΑΕΚ. Το Ζίβκοβιτς, το οποίο παρεμπιπτόντως μπορείτε να το ψηφίσετε και ως Nivea Men Player of the Month στο site της Super League. Πάμε και στους επιθετικούς. Εδώ δεν είχαμε και πάρα πολλούς, αφού όλη τη δουλειά την κάναν τα χαφ στην πρώτη αγωνιστική των play-off και των play-out. Είναι ο Μακέντα από τον Παναθηναϊκό και ο Ντουρμισάη από την ΑΕΛ. Ο Μακέντα, μέσα σε όλα τα νεύρα που είχε στο δεύτερο μέρος, γιατί τα έβαζε με τους αντιπάλους του, έχει πετύχει τα δύο γκολ που θα ήθελε, θα ευχόταν να ήταν νικητήρια για τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Ντουρμισάη ίσως να βρίσκει τον καλό του εαυτό στο πιο δύσκολο σημείο τη σεζόν για την ΑΕΛ, που θα προσπαθήσει να επιβιώσει την κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Δείχνω στον Κωνσταντίνο τρεις φωτογραφίες. Διαλέγει την καλύτερη από την πρώτη αγωνιστική των play-off και των play-out. Ξεκινάμε από τα play-out. Αρχικά είναι οι πανηγυρισμοί των παικτών της ΑΕΛ και του Αλέξη Κούγια μέσα στην Ριζούπολη. Ουσιαστικά χόρευαν μετά τη μεγάλη τους νίκη επί του Απόλλωνα. Νομίζω περίμεναν, θα περίμεναν και την ήττα του Πανετολικού για να μειώσουν την διαφορά και ουσιαστικά να έχουν ξαναμπεί κανονικά στο παιχνίδι της παραμονής της Super League αυτή τη στιγμή. Δεύτερη στιγμή, ναι μεν ο Ατρόμητος έχασε, αλλά είναι σπάνιο να συμβαίνει. Ο Μανδάς για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική απέκρουσε πέναλτι. Είναι από τους πιο σταθερούς της Super League φέτος, έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Δεν είναι ότι κρατούσε ιδιαίτερα το 0 πίσω ή οτιδήποτε για την ομάδα του, αλλά είναι από τους τερματοφύλακες που όντως τους πρόσεξε κάποιος μέσα στη σεζόν. Και τρίτη στιγμή είναι ακριβώς η φάση που σκοράρει ο Νίκος Παπαδόπουλος με το δεξί, όπως είπε εσύ, Κωνσταντίνε, το κακό του πόδι και ισοφαρίζει τον Παναθηναϊκό στο 97. Κεφαλιά Ιγκλέσιας, το γυριστό του Λουίς Φερνάντεθ προς το πέναλτι, μήπως βρει κάποιον. Όλοι οι άμυνα του Παναθηναϊκού είναι στη μικρή περιοχή. Ολομόναχος εκεί ο Παπαδόπουλος έχει κάνει τρομερό πλασέ. Σίγουρα θα το ζήλευαν και αρκετοί επιθετικοί. Ποια είναι η στιγμή της αγωνιστικής λοιπόν? Δεν γίνεται να πάμε κάπου αλλού εκτός από τον Παπαδόπουλο και το 2-2 στο 97 για τον Αστέρα. Κλείνουμε με τον MVP της αγωνιστικής. Εδώ υπήρχε δίλημα, Νίκος Παπαδόπουλος ή Ζίβκοβιτς από τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Νίκος Παπαδόπουλος συμβαίνει κάθε 20 χρόνια. Τελευταία φορά που το είχαμε δει στην Ελλάδα ήταν πριν 20 χρόνια με τον Μπεκιάη. Τώρα το έκανε ο Νίκος Παπαδόπουλος, οπότε MVP της αγωνιστικής, ένας θεματοφύλακας που σκοράρει, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ναι, δεν νομίζω να ξαναβρεθεί σε θέση που θα μπορεί να αφιερώσει στην κάμερα κάπου κάποιο γκολ που θα πετύχει. Είναι πολύ σημαντικό και για την βαθμολογική συγκομιδή αυτή τη στιγμή του Αστέρα στα play-off. Είναι και στο χρονικό σημείο που είναι, είναι και απέναντι στον Παναθηναϊκό, οπότε κερδίζει τον τίτλο του MVP. MVP λοιπόν της πρώτης αγωνιστικής των play-off και των play-out, ο Νίκος Παπαδόπουλος από τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site Super League και ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.